Το απόγευμα της Πέμπτης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Καβάλας συνεδρίασε εκτάκτως για συμβολικούς λόγους την παράκαμψη της Άσπρης Άμμου επί της Εγνατίας Οδού, στο σημείο όπου εδώ και αρκετές ημέρες τα συνεργεία προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στην κατασκευή του νέου σταθμού ίσπραξης διοδίων. Η Δήμαρχος Καβάλας αναφέρθηκε στην επιχειρηματολογία που έχει αναπτύξει ο Δήμος Καβάλας ενάντια στα νέα διόδια, τονίζοντας τις επιπτώσεις που θα έχει η πόλη σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντολογικό αλλά και τουριστικό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιποι επικεφαλείς των παρατάξεων, καθώς και φορείς. Από εδώ και έπειτα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση πρώτον. Δεύτερον, το δασαρχείο πώς έδωσε άδεια. Θα το ψάξουμε. Από εκεί και έπειτα όλες οι άδειές τους είναι σωστές. Πρέπει να τις ψάξουμε. Γιατί είδατε ότι το σημείο είναι τέτοιο και μετά από αυτά που ακούσαμε, τις λεπτομέρειες που ακούσαμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, το σημείο είναι τέτοιο που όχι μόνο δεν προβλέπει επεκτάσεις προς τα έξω, αλλά εδώ καλά-καλά ο ίδιος ο δρόμος μέσα στην πόλη έχει πιο φαρδείς δρόμους. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις για την κατασκευή νέου σταθμού διόδιων στην παράκαμψη της Άσπρης Άμμου στην Καβάλα, αντιδράσεις έρχονται και από τις Σέρρες, καθώς σύσκεψη με θέμα τον συντονισμό των δράσεων εν ώψη της απόφασης για δημιουργία νέου σταθμού διόδιων στο στριμωνικό των Σέρρων πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο το μεσημέρι του Σαββάτου με πρωτοβουλία του Προέδρου Χρήστου Μέγκλα. Το παρόν έδωσαν οι βουλευτές του Νομού, Φωτεινή Αραμπατζή και Αναστάσιος Μεγαλομίστακας, καθώς και εκπρόσωποι των άλλων βουλευτών, αλλά και της Υφυπουργού Μακεδονίας και Θράκης Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά. Επίσης, εκεί βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης, Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς και Πρόεδροι Φορέων και Συλλόγων. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επανήλθε με τα συμπεράσματα της σύσκεψης των τεσσάρων περιφερειαρχών που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως τα διόδια θα είναι η ταφόπλακα της τοπικής οικονομίας. Αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών συνιστά ταφόπλακα αναπτυξιακή για την Κεντρική Μακεδονία. Η περιφέρεια με τις περισσότερες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στη χώρα. Η περιφέρεια στην οποία εκτελείται το 70% σχεδόν της μεταφορικής δραστηριότητας ολόκληρης της χώρας. Η περιφέρεια που είναι εδώ και 3 χρόνια, χάρη στις προσπάθειες όλων μας, πρώτη σε αφίξεις τουρισμών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η περιφέρεια που έχει πληγεί από την κρίση, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δεχθεί νέα διόδια τα οποία θα αυξήσουν τα κόστη, θα δημιουργήσουν προβλήματα στις επιχειρήσεις, αλλά και θα χτυπήσουν τους πολίτες και τις οικογένειες που κατοικούν και ζουν στην Κεντρική Μακεδονία. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου παρουσίασε μελέτη με στοιχεία τα οποία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, θα επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία του νομού Σερών και οι συνέπειες που θα προκύψουν θα είναι δυσβάσταχτες, καθώς το αποτέλεσμα θα είναι η επιπλέον πτώση του ΑΕΠ στις Σέρρες, που ήδη κατατάσσει τον νομό ως τελευταίο στο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι να μην γίνουν διόδια. Όχι σε κάποιο συγκεκριμένα σημείο, να μην γίνουν διόδια στο νομό Σερών και γιατί δεν πρέπει σε ένα νομό ο οποίος είναι επιβαρημένος με χαμηλό ΑΕΠ, αλλά και δεν μπορούμε να τον επιβαρύνουμε με ποσά τα οποία είναι πολύ υψηλά και με τα οποία θα μπορούσαν οι δρόμοι που κατασκευάστηκαν να πληρωθούν για 1-2 χρόνια. Δεν μπορούμε να επιβαρυνθούμε για μια φόρο ζωής με τίμημα το οποίο αδυνατούμε να πληρώσουμε και δεν πρέπει. Εμείς θέλουμε να γίνουν επενδύσεις στο νομό, να παίρνουμε από τη διέλευση δρόμων, φυσικό αερίο ή οτιδήποτε γίνεται από το νομό μας το αντίτιμο, το οποίο να επενδύεται και να δίνουμε θέσεις εργασίας στους νέους, τους οποίους δυστυχώς τα τελευταία χρόνια χάναμε και σαν επιχειρήσεις αλλά και σαν νέους από το νομό μας. Στην τοποθέτηση είδηση, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρρες Φωτεινή Αραμπατζή τόνισε ότι από το δεν πληρώνω περάσαμε στο υπερπληρώνω και άσκησε δυρμία κριτική στην κυβέρνηση για παραπλάνηση των πολιτών. Τόσο η ίδια όσο και ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Αναστάσιος Μεγαλομίστακας δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στους Σερραίους επαγγελματίες και πολίτες και τόνισαν ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη. Φυσικά είμαστε κατά του οποιαδήποτε βάρος έρχεται να προσθεθεί στην καμπούρα του Έλληνα φορολογούμενου, στην καμπούρα του Έλληνα πολίτη. Επομένως, εμείς θα είμαστε κοντά σε όλους όσους κινητοποιηθούν για αυτή την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς δεν μπορούμε να αφήνουμε υπόνοιες ή να αφήσουμε οποιαδήποτε περίπτωση ώστε να πούνε ότι ήμασταν και εμείς συμμέτοχοι σε αυτό. Είμαστε υπέρ
στο να κινητοποιηθούμε όλοι οι ΣΕΡΕΙ, ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε έστω και την τελευταία στιγμή αυτό που πρόκειται ή θέλουν να συμβεί. Στις τοποθετήσεις τους, οι δήμαρχοι τόνισαν πως πριν ένα χρόνο, σε κοινή σύσκεψη όλων των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, αποφασίστηκε να μην γίνει δεύτερος σταθμός διοδίων και ζητήθηκε συνάντηση από τον αρμόδιο υπουργό, από τον οποίο όμως ποτέ δεν έλαβαν απάντηση. Εδώ συμφωνήσαμε όλοι και συγκλίνουμε όχι άλλα διόδια. Και σε αυτά τα οποία υπάρχουν να υπάρχει αναλογικότητα, τίποτα περισσότερο. Δεν αντέχουμε άλλο μέσα στο νομό να υπάρξουν και άλλα διόδια. Οι δήμαρχοι προς τιμήν τους πριν από έναν ακριβώς χρόνο συνεδριάσαμε όταν κανένας δεν ασχολούνταν τότε με το ζήτημα και πήραμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Είχαμε πει ότι εκτός των διοδίων που υπάρχουν στον Μπρομαχώνα και ουσιαστικά είναι τα διόδια στα οποία πληρώνουν οι ξένοι πολίτες που εισέρχονται στην πατρίδα μας, δεν θα πρέπει να γίνει άλλο σταθμός διοδίων πηγαίνοντας από τις Σέρες προς την Θεσσαλονίκη. Εάν και βέβαια προτείναμε εκτός αυτού να πληρώνει ο καθένας αναλογικά. Επίσης, οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου δήλωσαν πως στήγονται άμεσα και πως είναι σημαντικό κανένα επιπλέον διόδιο να μην δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, Χρήστος Μέγκλας, όσο και άλλοι ομιλητές έκαναν αναφορά στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, στον Θόδωρο Μαρκόπουλο, στον οποίο απίφθηναν και πρόσκληση για τη συμμετοχή του στη σύσκεψη και τόνισαν πως του ζητούν την κοινή δράση των δύο περιφερειακών ενωτήτων. Τέλος, πιθανό είναι να πραγματοποιηθεί συνάντηση διαμαρτύρια των Σερεών πολιτών, η οποία θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Επίσης, ό,τι αφορά τα διόδια στην Καβάλα, στην παράκαμψη της Ασπρισάμου, από μέρα σε μέρα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να φτάσει το μήνυμα στα αυτιά κάποιων αρμοδίων, και όταν λέω αρμοδίων, όχι μόνο της εκτελεστικής εξουσίας, αυτών δηλαδή που παίρνουν τις αποφάσεις για να κάνουν τα διόδια, και αυτών οι οποίοι έχουν την νομοθετική εξουσία στα χέρια τους. Εμείς περιμένουμε να κάνουμε τη συνάντηση με το επίπεδο, όπως έχουμε ζητήσει και με το Υπουργείο Οικονομικών, για να μας διευκρινίσουν αυτή την αλλοτρώσια ανάγνωσή μας στα αρχική, του να αποδέχονται τα αναλογικά διόδια και να προχωρούν στην δημιουργία με το τύπο. Με δεδομένο ότι στη συγκεκριμένη έκταση, από την στιγμή που έγινε εξκαφή για την Εγνατία Οδό, υπήρχαν κάποιες πέτρες, κάποιοι μεγάλοι όγκοι, οι οποίοι προέκυψαν, δεν υπήρχαν εκεί από τη φύση, αλλά προέκυψαν λόγω της εξκαφής. Αυτούς τους όγκους κάποια στιγμή, σαν Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, τους ζητήσαμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε το φυσικό τοπίο, αλλά και προκειμένου να μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε στο έργο κατασκευής του λιμενοβραχείου, να γίνει τη στοράχηση του λιμενοβραχείου, να του λιμανιού της πόλης, του λιμανιού Απόστολου Παύλου. Η απάντηση την οποία πήραμε από την Εγνατία, από τις υπηρεσίες, από όλους τους εμπλοκόμενους τέλος πάντων, ήταν αρνητική.